Άννα Λούκοβιτς, αρχιτέκτονα, σε έναν οικισμό στον Καλαμιά που βρίσκεται στο νομό Αχαΐας, κοντά στην Ακράτα. Η Βάνα έχει επιμεληθεί, έχει σχεδιάσει και έχει κατασκευάσει αυτό το έργο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ. Η Βάνα, θα ήθελες να μου πεις κάποια λόγια έτσι για τον οικισμό του Καλαμιά? Ναι, καλώς ήρθατε καταρχάς. Και Καλαμιά είναι χωριό απομακρυσμένο, όπως βλέπετε και μόνοι σας. Και βρίσκεται στον νόμο Αχαΐα, όπως είπατε, με δήμος είναι Αιγιάλη και κύρια πρωτεύουσα της Αιγιάλης Αίγιο. Και έχει βασικά η ονομασία Καλαμιάς, προέρχεται από Καλαμιές κυριολεκτικά που φιώνονται στην ευρύτερη περιοχή, και βασικά πρώτο έχει δημιουργηθεί από τους κατοίκους της ορεινής κάτω ποταμιάς, όποιοι κατέβηκαν πιο χαμηλά για λόγους να βρουν γόνιμους εδάφους για καλλιέργειες και τέτοια, γιατί η Καλαμιά βρίσκεται σε 430 μέτρα ύψους. Και έτσι έχει ένα σύντομο ιστορικό, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι μόνο 170 χρόνια. Αυτό έγινε στο δεύτερο μέρος του 19ου αιώνα. Και έτσι αυτό το χωριό τώρα έχει, κατά απογραφή του 2011, δείχνει ότι έχει μόνο 200 μόνιμους κατοίκους. Όταν σκεφτόμασταν πριν πολλά χρόνια να φτιάξουμε με τη γυναίκα μου ένα εξοχικό, ήθελα να το φτιάξουμε εδώ, επειδή εδώ μεγάλωσα στις διακοπές, επειδή από εδώ ήταν ο παππούς μου από το σώι της μητέρας μου και είχα πολύ καλές αναμνήσεις, οπότε όταν βρεθήκαμε με την Ιβάνα, ήθελα κάτι που να είναι παραδοσιακό, αλλά να είναι και λειτουργικό και να μας δώσει τη δυνατότητα τα δικά μας παιδιά να περάσουν και να αποκτήσουν αναμνήσεις παρόμοιες με αυτές που είχα και εγώ σαν παιδί. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Ξέρετε, η σχέση με τους αρχιτέκτονες μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά είναι λίγο σχέση αγάπης και μίσους, γιατί η αρχιτεκτόνισσα είχε στο μυαλό της κάποια συγκεκριμένα πράγματα, έπρεπε να δούμε πώς θα συγκεραστούν αυτά με τις δικές μας επιθυμίες. Οπότε ξεκίνησε η Βάνα, θυμάμαι, είχε φτιάξει στην αρχή, μετά από τα πρώτα 2-3 ραντεβού, μια μακέτα που ήταν κάτι που ήταν αρκετά διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε, το οποίο ήταν όμως εντυπωσιακό, αλλά αρκετά διαφορετικό από αυτό που φανταζόμασταν, οπότε λέω εγώ, όπα, πώς θα προχωρήσουμε. Τέλος πάντων, όμως, θα έλεγα ότι με την Ιβάνα τα βρήκαμε και ήταν και πάρα πολύ ευέλικτη και ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτά που την εκφράζουν και που της άρεσαν αρχιτεκτονικά, άρεσαν πάρα πολύ και σε εμάς. Οπότε, και αυτό δεν ξέρω είναι χαρακτηριστικό απλά της Ιβάνας σαν αρχιτεκτόνηση, ή άμα ήταν και θέμα ότι ταιριάζαμε σαν άνθρωποι, αλλά το αποτέλεσμα τουλάχιστον είναι ότι κατάφερε να μας δημιουργήσει αυτό το αίσθημα ηρεμίας στο σπίτι που αναζητούσαμε, σε συνδυασμό με κάτι που είναι πολύ όμορφο και μοντέρνο, αλλά συνδυάζει και το παραδοσιακό στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, και σε σχέση με αυτό το ίδιο το οικόπεδο που θα μας πεις, έχουμε μια θέα προς τη θάλασσα, προς τον κόλπο, και σε σχέση με τον ψηλό ορεινό, με έναν ορεινό όγκο τέλος πάντων που υπάρχει από πίσω, δημιουργεί μια και πολύ όμορφη φύση επίσης. Πες μας λίγα πράγματα σε σχέση με το πώς έτσι σκέφτηκες την ένταξη αυτού του σπιτιού σε αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο και αν σε επηρέασε κάπως η αρχιτεκτονική που επικρατεί στα γύρω σπίτια. Βασικά, η οικόπεδο είναι πάρα πολύ μικρό, είναι μόνο 305 τετραγωνικά. Αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που μας βοήθησαν και μας οδήγησαν σε μία πρόταση. Οπότε, σαν ένα χαρακτηριστικό που ήταν για μένα από την αρχή πολύ σημαντικό, ήταν ελαιόδεντρο. Δηλαδή, επιβλητικό στοιχείο φύσης που βρίσκεται εδώ πίσω από εμάς. Μετά, αυτό το οικόπεδο επίσης έχει ανεμπόδιστη θέα στο ψηλότερο σημείο προς το Κορινθιακό κόλπο, που επίσης πολύ σημαντικό και κάπως σου δημιουργεί μια αίσθηση έκπληξης, δεν το περιμένεις όσο έρχεσαι προς εδώ.
Και συν τρίτο στοιχείο επίσης που είχε ενδιαφέρον, είχε αυτή η μορφολογία του εδάφους είναι ενδιαφέρον, επειδή έχει κλίση που είναι 6 μέτρα διαφορά από την κορυφή μέχρι την βάση της, που επίσης για τόσο μικρό οικόπεδο είναι αρκετή κλίση. Οπότε αυτό, ουσιαστικά ακριβώς αυτό μας οδήγησε και στην τοποθέτηση του κτίσματος, δηλαδή οπότε το τραβήξαμε εντελώς προς τον δρόμο που είναι αυτή η κύρια πλατφόρμα που έχει θέα, αλλά επίσης από τον δρόμο αυτός μας οδήγησε και να το εντάξουμε πολύ διακριτικά στο περιβάλλον και πολύ έτσι να φαίνεται σαν ένας μικρός, χαμηλός πέτρινος στάβλος, μια πολύ σεμνή όψη, σαν μπορούμε να πούμε έχει ένα αγροτικό χαρακτήρα. Υπήρξαν δυσκολίες, αλλά όχι εξαιρετικές, με ότι πάντα υπάρχει ένα θέμα με την απόσταση, με τον τρόπο προσκόμισης των υλικών, με τα συνεργεία που πρέπει να εργαστούν, αλλά δεν υπήρξε κάτι μη αναμενόμενο, οπότε θα έλεγα ότι τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Να πούμε όμως εάν στη μορφή έχει προβληματίστηκες καθόλου σε σχέση με τα διπλανά κτίρια ή σε σχέση με αυτό που επικρατούσε στον οικισμό. Χωριό σαν από μόνο του δεν έχει κάποιο έντονο αρχιτεκτονικό στοιχείο όποιο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μία πρόταση, αλλά παρόλο ότι η περιοχή από μόνο του έχει, δηλαδή στο Αίγιο υπάρχουν νεοκλασικά κτίρια του Τσίλερ, υπάρχει κοντινό χωριό Ζερούχλα που έχει πύργο της Ζερούχλας, που είναι από 16ο-17ο αιώνα, άρα όλα αυτά είναι πάλι κατά κάποιο τρόπο και κοντά αλλά και μακριά από την Καλαμιά με αυτή την ειδική ατμόσφαιρα που έχει. Οπότε δεν βασιστήκαμε πάνω σε κάποια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά εφόσον δεν υπήρχαν, αλλά θεωρούσα ότι είναι σημαντικό να έχει μία αίσθηση του αγροτικού χαρακτήρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο έγινε χαμηλή όψη προς τον δρόμο, πολύ διακριτική, για να ταιριάξει δηλαδή με τα υπόλοιπα κτίρια πίσω και να μην φαίνεται σχεδόν. Άρα και αυτή την όψη την κάναμε και πιο χαμηλή, δηλαδή αν δείτε οι στέγοι που ήταν υποχρεωτικοί, δεν είναι συμμετρική, είναι ασύμμετρη. Επειδή από την πλευρά του κήπου, από αυτή την πλευρά που βρισκόμαστε, εφαρμόσαμε ένα μεγαλύτερο ύψος, και από την πλευρά του δρόμου κάναμε όσο πιο χαμηλά γίνεται, ακόμη και με την πόρτα του εισόδου, που φαίνεται περισσότερο μία πόρτα του στάβλου, δηλαδή πολύ διακριτική, πολύ χαμηλή, και μετά μπαίνοντας στο κεντρικό χώρο βρίσκεις κάτι άλλο, δηλαδή κάτι προς το απεριόριστο που είναι αυτή η θέα προς Κορινθιακό κόλπο, έτσι. Το μέρος είναι μαγικό για μένα, δηλαδή πέρα από το συναισθηματικό δέσιμο που είχα από παλιά, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ η φύση, αγαπάω το τρέξιμο, οπότε εδώ όλα τα βουνά γύρω-γύρω τα γυρίζω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, είτε τρέχοντας είτε με το ποδήλατο. Είμαστε σχετικά κοντά από το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων και είναι ένα από τα πολύ λίγα μέρη της Ελλάδας, ίσως και του κόσμου, στο οποίο έχει τύχει να κάνω την ίδια μέρα σκι στα Καλάβρητα και μπάνιο στη θάλασσα. Οπότε επίσης μοναδικός συνδυασμός και σε αυτό το δρόμο ακολουθούν και τα παιδιά μου και χαίρομαι. Δηλαδή λίγο παρακάτω, σε ακτίνα 4-5 χιλιόμετρων μπορείς να φτάσεις με τα πόδια, υπάρχει το ποτάμι ο Κράθης που το χειμώνα και την άνοιξη έχει πολλά νερά και περπατάμε από χωματόδρομους και από μονοπάτια με τα παιδιά μου να κατέβουμε μέχρι εκεί, περπατάμε μέχρι τους γύρω λόφους που έχουν τρομερή θέα, οπότε και τα παιδιά μπαίνουν σε αυτό το κλίμα που το θεωρώ και πολύ υγιές αλλά και πολύ ωραίο σαν δραστηριότητα για το πώς να περνάμε το χρόνο μας οικογενειακά. Είχες κάποιες παραμέτρους από τους ιδιοκτήτες, κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα που σου ζήτησαν? Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ απλό. Δηλαδή ήθελαν μία εξοχική κατοικία που θα δημιουργηθεί
με βάση βιοκλιματικό σχεδιασμό. Ήθελαν βιοκλιματικό. Ήθελαν βιοκλιματικό σχεδιασμό και να είναι σε ένα περιορισμένο προϋπολογισμό. Αυτό ήταν πολύ αυστηρό στοιχείο και αυτό, αυτό είχαμε στο νου συνέχεια όσο κάναμε και μελέτη και εφαρμογή. Και επίσης να είναι για μία πεντάμελη οικογένεια, αν και στην αρχή ήταν τρίμελη οικογένεια, όποια μεγάλωσε όσο κάναμε μελέτη, όσο περιμέναμε έγκριση από το αρχείο και όσο ξεκίνησε η κατασκευή. Να έχει ένα εμβατόν 120 τετραγωνικά, όχι κάτι μεγάλο, δηλαδή τρία υπνοδωμάτια και ήθελαν αυτά. Δηλαδή από εκεί και πέρα μας άφησαν να κάνουμε, να κάνουμε προτάσεις με καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως προς τα υλικά, το πέτρινο στοιχείο ήταν δική σας επιλογή. Ναι, αλλά και οι ιδιοκτήτες το ήθελαν. Μάλλον το ήθελαν εφαρμοσμένο με ένα άλλο τρόπο. Εμείς το κάναμε λίγο πιο βιομηχανικό, πιο σύγχρονο. Αλλά βασικά ήταν ανοιχτή σε όλες προτάσεις. Οπότε, επιλογή υλικών βασικά ακολούθησε αυτή η ιδέα του πέτρινου στάβλου και του βιομηχανικού στοιχείου αγροτικού που έχει. Οπότε ήταν να δημιουργήσουμε κάτι με λίγα υλικά που είναι περίπου τοπικά, γιατί η πέτρα αυτή είναι επαναχρησιμοποιημένη. Από και, το εδώ ναι, μέρος. Ναι, από την τοπική μάντρα, την βρήκε Πετράς. Και επίσης μετά προσθέσαμε καινούριους λιτούς μόνο όσο ήταν απαραίτητο. Αλλά 80% ήταν επαναχρησιμοποιημένη πέτρα. Άλλα υλικά κάπως ήρθαν να συνδυαστούν μαζί με την ίδια. Άρα τσιμεντοκονία που πάλι εκπέμπει αυτό το βιομηχανικό στοιχείο. Οπότε κάναμε ακόμη και τα έπιπλα από ειδικές κατασκευές. Ήταν, δηλαδή, τα άπεδα όλα είναι τσιμεντοκονία, αλλά ειδικές κατασκευές είναι κόντραπλακέ θαλάσσης με επικάλυψη τσιμεντοκονίας. Οπότε έχουμε αυτή μία συνέχεια των υλικών και στο κάτω χώρο και απάνω, και στο κεντρικό χώρο που εγώ το λέω κοινόχρηστος χώρος, έτσι. Επίσης, ένα τρίτο υλικό που παίζει κύριο ρόλο, εκτός από το φυσικό φως, που επίσης αντιμετωπίστηκε σαν ένα υλικό, γιατί αλλάζει η ατμόσφαιρα του σπιτιού κατά διάρκεια όλη της ημέρας. Είδαμε και σήμερα ότι άλλαξε εντελώς τοπίο και μέσα και έξω. Και αυτό είναι το επεξεργασμένο OSB. OSB είναι ένα υλικό που είναι αρκετά οικονομικό, συνήθως δεν είναι εμφανής. Εμείς το βάλαμε λόγω της ωραίας τεξτούρας και έτσι όπως το περάσαμε με λίγο ένα άσπρο λάδι μόνο να γίνει λίγο πιο μαλό χρώμα και όχι τόσο κίτρινο. Να πούμε ότι το OSB είναι ένα συνθετικό ξύλο, τύπου ξύλο, συνθετικό υλικό, με αυτή την όψη που θυμίζει λίγο το φελό. Πριονίδια μάλλον, ναι, πριονίδια. Και με αυτό κατασκευάσετε αρκετά έπιπλα κυρίως. Έχουμε κάνει ειδικές κατασκευές, δηλαδή κύρια έπιπλα, σαν κουζίνα, έπιπλο τηρόρασης στο κεντρικό χώρο και μετά όλες δουλάπες και λειτουργικά χωρίσματα επίσης έγιναν από το OSB. Και το υπόλοιπο ήταν κόντραπλακέ θαλάσσης με επικάλυψη τσιμεντοκονίας. Συνήθως κάνεις ένα συνδυασμό το οποίο έχει σχέση με την ικανότητα των συνεργείων, με την ικανότητα που έχεις να επιβλέψεις το έργο και την διαθεσιμότητα των συνεργείων. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν αρκετά ντόπια συνεργεία και μερικά τα οποία ήταν από Αθήνα. Η ειδική κατασκευή ήταν όλο το κτίριο. Και αυτό είναι, νομίζω, και χαρακτηριστικό του σχεδιασμού της αρχιτεκτόνισσας Σιβάνας. Και είμαστε λίγο και συνηθισμένοι σε αυτό, δηλαδή το περιμένουμε μέχρι που βλέπουμε το σχέδιο και λέμε «Όχι, τώρα πώς θα το φτιάξουμε αυτό», αλλά φτιάχνεται. Η υπηρεσία που παρέχουμε είναι έτσι κι αλλιώς, δεν είναι αμυγός κατασκευαστική, δηλαδή βοηθάμε και στις οικοδομικές λεπτομέρειες, τελικά στην επιλογή των υλικών,
γίνεται μια δυναμική σχέση, η οποία αλλάζει λίγο και το σχεδιασμό, όχι τον γενικό, αλλά των λεπτομεριών, όπως επίσης προσαρμόζεται και ο προϋπολογισμός του έργου. Και βασικά πολύ λίγα έπιπλα αγοράστηκαν, γιατί είναι όλα σχεδιασμένα κατά της μελέτης, ακόμη και το κεντρικό τραπέζι που βρίσκεται στο κοινόχρηστο χώρο, που είναι από μέταλλο και τσιμεντοκονία. Βασικά η ιδέα ήταν να έχουμε όσο λιγότερα υλικά δυνατόν. Να επανέλθουμε στην τοποθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο. Είπατε προηγουμένως ότι τοποθετήσατε το κτίριο, είναι δομημένο εξαιτίας της μεγάλης κλίσης, σε δύο ορόφους και τοποθετήσατε το κτίριο ακριβώς στο όριο της οικοδομικής γραμμής, όπου δεν χρειαζόταν και μάντρα. Ναι. Άρα η μάντρα είναι ένας τυφλός σχεδόν τείχος που βλέπει στο δρόμο και εκεί βρίσκονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, το καθιστικό και η κουζίνα. Παρόλο ότι νομίζω η κύρια όψη έχει αρκετά παραδοσιακά στοιχεία, έτσι, αλλά αυτό το μεγάλο άνοιγμα ήταν σκέτο σύγχρονο στοιχείο, θεωρώ. Και οδηγεί σε αυτή τη μεγάλη βεράντα. Ναι, σε αυτή τη μεγάλη βεράντα, όπου από κάτω όμως βρίσκονται χώροι. Βρίσκονται χώροι, κόποια επίσης έχει χρήση, δηλαδή από πάνω είναι σαν ένα δώμα που χρησιμοποιείται σαν πλατφόρμα για θέα και για δραστηριότητες εξωτερικές και από κάτω είναι δύο υπνοδωμάτια που επίσης μετά μέσα από τα μικρά αίθρια βγαίνουν στο κήπο που βρίσκεται από κάτω. Άρα σε επαφή με το έδαφος έρχονται τα υπνοδωμάτια. Ακριβώς, αλλά έρχεται και αυτή η βεράντα μέσω από την κλίμακα οπλισμένου σκουροδέματος που είναι ως πρόβολο στην ουσία και μας εξασφαλίζει επαφή με το κήπο και με τους χώρους που μπορούμε να έχουμε εξωτερικές δραστηριότητες, ακόμη που μπορούμε να έχουμε και χώρο που είναι σαν ένα κιόσκι, πάλι πέτρινο και μεταλλική κατασκευή, που είναι για εξωτερικές δραστηριότητες, καλοκαιρινές μήνες. Ο εξωτερικός χώρος δηλαδή αντιμετωπίστηκε και αυτός πάλι με παράλληλα επίπεδα, που κλιμακωτά, στα οποία υπήρξαν οι διάφορες φυτεύσεις, οι δραστηριότητες όπου μπαίνει το κιόσκι και ναι, από πίσω που μπαίνει ένα μποστάνι, ένας ναι, κήπος όπου λαχανόκηπος. Έχουμε κήπο με τα μυρωδικά, λαχανόκηπο, και πάντα υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο ελαιόδεντρου που βρήκαμε στο οικόπεδο όταν ξεκινήσαμε. Και αυτό δημιούργησε και ένα αίθριο του ελαιόδεντρου που έτσι τον ονομάζουμε, και ένα άλλο αίθριο είναι από άλλη πλευρά του όγκου των υπνοδωματίων όπου βγαίνει ο ξενώνας. Είχαμε το χώρο και πλέον παράγουμε ένα μεγάλο ποσοστό πραγμάτων που καταναλώνουμε οι ίδιοι. Οπότε ντομάτες, αγκούρια, μελιτζάνες. Έχει εδώ το οικόπεδο μια πολύ ωραία ξινομουριά. Έχουμε βάλει πολλά άλλα είδη μούρων, κολοκύθες. Οπότε να μην τα αναφέρω όλα, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και ο χρόνος περνά ευχάριστα, αλλά έχουμε αγαπήσει το μέρος παραπάνω και έχουμε αγαπήσει και αυτή τη δραστηριότητα στην οποία συμμετάσχουν και τα παιδιά. Και είναι ενδιαφέρον ότι, για παράδειγμα, ο ένας μου γιος που δεν του αρέσουν τόσο πολύ τα φρούτα, όταν είμαστε κάτω από το δέντρο και τα κόψουμε, τα τρώει. Τα ίδια φρούτα, όταν τα πάρουμε στο σπίτι, δεν τα κουμπάει. Οπότε όλο αυτό, νομίζω, το πακέτο δραστηριότητας και με το λαχανόκηπο και με κάποια δέντρα που έχουμε, γεμίζει επιπλέον ευχάριστα το χρόνο του Σαββατοκύριακου. Πώς αντιμετωπίσατε το βιοκλιματικό χαρακτήρα? Εκτός από επιλέξαμε συνεργεία και περισσότερο τοπικά υλικά που από μόνο του ήδη προστατεύει περιβάλλον, γιατί δεν έρχονται σωστά πράγματα από μακριά, είναι και με καλή μόνωση. Έχουμε κάνει και εντοδοπέδια θέρμανση, δηλαδή που έχει καλύτερη απόσβεση με το
χρόνο, έτσι, και είναι πιο κάπως φιλικό προς το περιβάλλον. Μετά είχαμε προβλέψει και σε περίπτερο που βρίσκεται στο κήπο θέσεις για σωλήνες και νουαέρα για εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας. Έτσι έχουμε περισσότερο μια παθητική κατοικία. Βιοκλιματική κατοικία, η οποία με βάση τον προσανατολισμό της περισσότερο και με βάση τις μονώσεις μπορεί να πεις ότι εξασφαλίζεται αυτός ο χαρακτήρας. Παρ' όλα αυτά βλέπω και στην οροφή, δεν ξέρω αν έγινε για το φωτισμό ή υπάρχει και αερισμός κάποια ανοιγμάτων. Βεβαίως, ναι. Από το κεντρικό χώρο έχουμε κάνει πρόσθετα ανοίγματα στο νότιο-δυτική πλευρά και στην στέγη για καλύτερο αερισμό και φυσικό φως. Εγώ, όπως είπα, εδώ πέρα είχα και πολύ σημαντικές αναμνήσεις επειδή μεγάλωσα εδώ πέρα στα παιδικά μου χρόνια. Οπότε για μένα ήταν αυτό το κομμάτι ούτως ή άλλως ήταν πολύ έντονο και σημαντικό και όταν συμπληρώθηκε αυτό με ένα σπίτι που μας έδωσε τη δυνατότητα να περνάμε πάρα πολύ χρόνο με τα παιδιά, θα έλεγα ότι κερδίσαμε την ηρεμία που αναζητούμε στην πόλη που δεν την έχουμε. Εμείς ερχόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν εδώ πέρα και περνάμε πάρα πολύ χρόνο σε διακοπές, ειδικά τώρα λόγω lockdown με κορονοϊό. Η γυναίκα μου με τα παιδιά πέρασε εδώ πέρα περίπου 8 μήνες τα τελευταία 2 χρόνια και εγώ ψηλό πηγαίνω ερχόμουν. Οπότε και το έχουμε χαρεί πρακτικά το σπίτι, αλλά αυτή η αναζήτηση ηρεμίας φεύγοντας από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης είναι μοναδική και τη βιώνουμε σε τρομερό βαθμό κάθε Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι, θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε. Τώρα είσαι κατοικεί στην Ελλάδα, όμως η χώρος πλέον είναι η Ελλάδα, ναι. Αλλά προέρχεσαι από μια άλλη χώρα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία του πώς έχεις έρθει και έχεις κατοικήσει, έχεις επιτύχει, έχεις δουλέψει εδώ σκληρά και φαίνεται, πες μας λίγα λόγια για αυτή την κατοίκησή σου στην Ελλάδα. Ναι, αυτό ήταν μια ευχάριστη εμπειρία, ήταν σκέτο απόφαση δική μου και του άντρα μου τότε πριν πολλά χρόνια όταν ήρθαμε εδώ. Βασικά επειδή κατάγομαι από το Βελιγράδι, Σερβία, και τότε οι συνθήκες δεν ήταν τόσο ευχάριστες και βλέπουμε ότι λέγαμε λίγο να αλλάξουμε περιβάλλον. Είχαμε στο μυαλό, γιατί μας αρέσει η θάλασσα πάρα πολύ, ότι θα ήταν ωραίο να ζήσουμε σε μια πόλη που είναι δίπλα στη θάλασσα. Να είναι πρωτεύουσα δίπλα στη θάλασσα. Άρα στην Ευρώπη υπάρχουν μόνο δύο. Αθήνα έτσι κι αλλιώς ήταν αγαπημένη μου πόλη από πάντα, οπότε καταλήξαμε στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορείς εύκολα να προσαρμοστείς. Δεν είναι σκληρό περιβάλλον, πώς να το πω. Οπότε, ήταν φιλική δηλαδή. Ήταν φιλική. Ακόμη νομίζω και κάποιες υπηρεσίες που όλοι παραπονιούνται και γραφειοκρατία και αυτά, δεν μπορώ, δηλαδή τώρα αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΔΚΤΣΑ που έπρεπε να περάσω έτσι, όλη αυτή η διαδικασία για να μπορώ να γίνω μέλος τεχνικού επιμελητήριου. Ακόμη και εκεί όλα πήγαν κανονικά όπως είναι, δηλαδή μαζεύεις χαρτιά, γίνονται ξανά και okay, και αυτό είναι το. Ήρθες και άνοιξες ένα γραφείο κατευθείαν, πήγες, δούλεψες κάπου αλλού, πώς έγινε? Δούλεψα πολύ λίγο, γιατί βασικά εγώ είμαι λίγο μοναχικός αρχιτέκτονας, θα μπορούσα να πω, και μου αρέσει αρχικές ιδέες να κάνω μόνη μου. Και μετά, βέβαια, έχω πολύ ωραίους συνεργάτες, εκεί ήμουν τυχερή, που μακρόχρονια τώρα είναι, μακρόχρονες συνεργασίες, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε τώρα τελευταία σίγουρα 11 χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα μελέτης που είναι Αλεξάνδρα Ρεμπατζή αρχιτεκτόνισσα, που είναι για τρισδιάστατη απεικόνιση, είναι Stanford Rabbit, Κώστας Γεράνιος και Ορέστης Μπορμπαντονάκης. Μετά, σαν πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής, ο Δ. Ανδρόνικος Θεοχάρης, με οποίον κάνουμε
έχουμε πολύ επιτυχημένες συνεργασίες και μηχανολόγος μηχανικός Τάσος Κατσαρός. Μέσα σε αυτή η ομάδα που κάπως είναι στάνταρτ, υπάρχουν και πολύτιμα συνεργεία. Δηλαδή συγκεκριμένα για αυτό το σπίτι, χωρίς τον επιπλοποιό κύριο Μανώλη Κουπάλογλου, δεν θα γινόταν αυτή η δουλειά που έγινε. Οπότε και υπάρχουν και πολλοί άλλοι βέβαια, αλλά αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο ελαστικό, μπορεί να αλλάζει με τα έργα. Υπάρχει και κάποιο γραφείο στο Βελιγράδι? Όχι, στο Βελιγράδι δεν υπάρχει γραφείο, αλλά υπήρχε μία επιθυμία μου να γίνει κάποιο έργο στο Βελιγράδι, σαν μία πόλη που γεννήθηκα και που αγαπάω. Οπότε τώρα είχα κάνει μία πρόσφατα, μία αρκετά μεγάλη ανακατασκευή, δηλαδή όχι μεγάλη με την έννοια των τετραγωνικών, αλλά με την δυσκολία του έργου, που ήταν το πατρικό σπίτι των γονιών μου. Οπότε εκεί δεν έγινε μόνο μία απλή ανακαίνιση, έγινε κυριολεκτικά, έμειναν μόνο εξωτερικοί τείχοι, γιατί αυτό ήταν ένα σπίτι που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Οπότε κάναμε καινούρια μεταλλική κατασκευή, δηλαδή αφαιρέσαμε προηγούμενη μπετονένια, κάναμε καινούρια μεταλλική κατασκευή για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ελευθερία στο χώρο. Οπότε αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και κατασκευαστικά. Πολύ, ναι. Κατασκευαστικά και αισθηματικά θα μπορούσα να πω. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές έτσι που έχετε σαν γραφείο? Ναι, σαν γραφείο βασικά θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική σχέση, δηλαδή υπάρχει ένα τρίγωνο που δεν μπορεί ο ένας χωρίς άλλον. Αυτό είναι πελάτης, κατασκευαστής και αρχιτέκτονας. Αυτό το τρίγωνο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, δηλαδή αρχιτέκτονας, κατασκευαστής και ιδιοκτήτης, και τότε μπορούμε να έχουμε επιτυχημένο αποτέλεσμα.